Επισήμως, πια θεσμοθετείται το κούρεμα των καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ μετά την πολιτική συμφωνία, στην οποία κατέληξαν τα ξημερώματα 27 υπουργοί οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Οι ελληνικές τράπεζες, οι τέσσερις συστημικές, οι τρεις ανακεφαλοποιηθήκανε. Επιτυχώς, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε και οι δήμονες, δεν φαίνεται να υπάρχει τραπεζικό πρόβλημα στην Ελλάδα και βέβαια ότι είχαμε να πληρώσουμε εμείς οι Έλληνες για τη διάσωση του συστήματος συνολικότερα, το πληρώσαμε με πάρα πολύ σκληρή φορολογία, άρα δεν θα υπομισθούμε και τα βάρη των τραπεζών. Το ECOFIN κατέληξε στους νέους κανόνες που θα διέπουν την εξυγίανση και καθάριση των προβληματικών τραπεζών, τον λογαριασμό των οποίων θα πληρώνουν μέτοχοι και ανασφάλιστοι πιστωτές σε περίπτωση κατάρρευσης των τραπεζών. Το σχέδιο οδηγίας, στο οποίο κατέληξαν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί, θα τεθεί σε διαβούλευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχουν αφήσει και τίποτα όρθιο, όλα τα έχουν κάνει μαντάρα. Μας καταστρέψανε γενικά. Θα μας κάνουν όχι κούρεμα, θα μας κουρέψουν και τα μαλλιά στο τέλος. Θα μας πέσουν. Οι αποταμιεύσεις κάτω των 100.000 ευρώ θα είναι εγγυημένες. Ωστόσο, τα πρόσωπα και οι επιχειρήσεις με μεγαλύτερες καταθέσεις θα ενταχθούν στην κατηγορία αυτών που θα υφίστανται ζημίες, όπως συνέβη στην περίπτωση της Κύπρου. Τις ζημίες των τραπεζών δεν θα τους επομίζονται οι λαοί, αλλά θα τις επομίζονται οι μέτοχοι και οι καταθέτες πάνω από 100.000 ευρώ από το 2018 και μετά. Βέβαια βάζει όρους και προϋποθέσεις στους τραπεζίτες. Τη συμφωνία που επήλθε μία ημέρα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, που θα πραγματοποιηθεί και αύριο, επιβεβαίωσαν με δηλώσεις τους και οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών, κάνοντας λόγο για σημαντική επιτυχία και συμφωνία ορόσημο.